Το ΚΚΕ τι ακριβώς θα κάνει, κυρία Δάγκα? Σήμερα είναι μια πρόβα για να δείτε αν μπορείτε να πάτε παραπάνω από εκεί που πήγατε στις εθνικές εκλογές, γιατί εσείς ειδικά έχετε δώσει 100% παντού χρήματα και στους Δήμους και στις περιφέρειες. Δεν θέλω να πω δεν κρύβεστε με την έννοια ότι οι άλλοι κρύβονται, αλλά πάντως τα έχετε κάνει πολύ σαφή τα πράγματα. Ναι, είναι σαφή. Άρα είναι μια δοκιμασία για σας. Είναι ενιαία η υποστήριξη του ΚΚΕ στα ψηφοδέλτια της λαϊκής σπήρωσης στις 13 περιφέρειες και στους Δήμους. Και είναι μεγάλη υπόθεση, όντως έχετε δίκιο. Εμείς επιδιώκουμε να, όχι απλώς να σταθεροποιηθεί, αλλά και να διευρυνθεί αυτό το ρεύμα που εκφράστηκε στις βουλευτικές εκλογές, αμφισβήτηση αυτής της πολιτικής, της πολιτικής που με επίκεντρο τα κέρδη και τα συμφέροντα των επιχειρηματικών κολοσσών, των εργολάβων, ουσιαστικά οδηγεί σε όλο και παραπάνω εγκλήματα σε βάρος του ίδιου του εργαζόμενου λαού. Εδώ αυτά βλέπω ένα τμήμα που ο κύριος Πρωτούλης είναι δεύτερος, με πρώτο τον κύριο Χαρδαλιά, 76-32, τρίτος ο Σγουρός με 25, τέταρτος Ιωακιμίδης 24 και ακολουθεί ο κύριος Καμπούρης κτλ. Λοιπόν, για να σας διακόψω. Νομίζουμε ότι μπορεί να εκφραστεί αυτό το ρεύμα ακριβώς. Ούτως ή άλλως, εμείς χαιρετίζουμε όλους όσους σήμερα στήριξαν τα ψηφοδέλτια της λαϊκής σπήρωσης, περιφέρειες και Δήμους, κάνοντας ένα σοβαρό βήμα. Εμείς το βλέπουμε ως ευθύνη ακόμα περισσότερο να σταθούμε πιο μαζικά, πιο μαχητικά για την ίδια την οργάνωση του εργατικού, του λαϊκού κινήματος, να βάλουμε όλο και περισσότερα εμπόδια με περισσότερους περιφερειακούς, δημοτικούς συμβούλους, αλλά και δημάς. Και στο δεύτερο γύρο τι γίνεται? Στο δεύτερο γύρο. Τι γίνεται, εκεί θα πάτε με τους υποψηφίους, ας πούμε, του ΣΥΡΙΖΑ, όπου δεν έχετε εσείς υποψήφιο? Ούτως ή άλλως, ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, έχουν επιλέξει να υποστηρίξουν υποψήφιους, είτε περιφερειάρχες, είτε σε διάφορους Δήμους. Αυτά δεν κρύβονται ακριβώς, γιατί το ΚΚΕ είναι στην αντιπεράγωθη. Δηλαδή, το ΚΚΕ είναι απέναντι από όσους υποστηρίζουν αυτή την πολιτική η οποία συνεχώς ματώνει το λαό μας, είτε τις βρίσκουμε τις ανάγκες στις λάσπες, είτε στα καμένα και στις τάχτες. Δηλαδή μια πολιτική που ουσιαστικά οι νέες περιφερειακές και δημοτικές αρχές συμβιβάζονται με την πολιτική που ακολουθείται, ανεξάρτητα ποιος έχει το χρήσμα. Μάλιστα. Και θα έρθουν να υλοποιήσουν το Ταμείο Ανάκαμψης. Οι υποψήφοι της Λαϊκής Εισπύρωσης, που σε αρκετούς Δήμους νομίζουμε ότι μπορούμε να βρεθούμε στο δεύτερο γύρο, είναι ουσιαστικά το πραγματικό αντίπαλο δέος σε μια πολιτική που θα υλοποιηθεί και στην τοπική. Ναι, αλλά εδώ διοίκηση. Εγώ σας ρωτάω για τις περιφέρειες που δύσκολα θα βρεθείτε στο δεύτερο γύρο τώρα. Το βλέπουμε, βλέπουμε ήδη τα πρώτα αποτελέσματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθείτε. Εμείς λοιπόν ακριβώς, επειδή δεν πρόκειται να υποστηρίξουμε όσους με έναν τρόπο θα γίνουν οι ντίλερ των επιχειρηματικών συμφερόντων, θα προωθήσουν τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης όσον αφορά την κατανομή των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης, τους επιλέξιμους κωδικούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η θέση μας καθαρή, σταθερή, με λευκό ή άκυρο. Λευκό άκυρο, λοιπόν.